κάνουμε μια πρώτη στάση στον Στίβο. Μας περιμένει αρχικά ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στα Χανιά. Πρόκριση στην Ολυμπιάδα βεβαίως και μεγάλη επιτυχία. Είναι σίγουρα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον κριτικό Στίβο και την πόλη των Χανίων. Χρήστο, καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Συγχαρητήρια να σου πούμε και θέλουμε να πάρουμε το μήνυμά σου εν ώψη αυτής της μεγάλης σου επιτυχίας να είσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος για τους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, δηλαδή το 24 πιστεύω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα. Όλα αυτά τα οφείλω σε πολλούς ανθρώπους που με έχουν στηρίξει μέχρι τώρα. Ήθελα να φέρω ένα όνομα, ο Μανώλης Παπαδάκης, που είναι ένας φίλος του προπονητή μου και μας έχει παραχωρήσει ένα χωράφι και κάνουμε προπόνηση. Και εξαιτίας αυτού νου πάω στους Ολυμπιακούς, θέλω να σημειώσω, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα εδώ πέρα στα Χανιά, από πολλές δύσκολες καταστάσεις και συγκυρίες. Και θα δώσω τον καλύτερο μου με αυτό εκεί πέρα, να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Χρήστο, πότε πρέπει να βρίσκεσαι στο Τόκιο? Θα πάμε 2 εβδομάδες νωρίτερα με την εθνική ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλές ώρες διαφορά και πρέπει να προσαρμοστούμε. Οπότε θα είμαι από τις 16 Ιουλίου στην Ιαπωνία, συγγνώμη, και αρχές Αυγούστου αγωνίζομαι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.